Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Με άρωμα Κρήτης θα ταξιδέψει η εθνική μας ομάδα στο Παγκόσμιο της Κίνας, καθώς από χθες Δευτέρα η επίσημη αγαπημένη βρίσκεται στο Ηράκλειο για να συνεχίσει την προετοιμασία της για τη μεγάλη διοργάνωση. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και οι υπόλοιποι παίκτες της εθνικής δηλώνουν πανέτοιμοι για αυτήν την μεγάλη πρόκληση. Με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, όπως μαρτυρά και το βραβείο του καλύτερου παίκτη του NBA Γιάννη Αντετοκούμπο, πάτησε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κρήτη αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, η οποία θα συνεχίσει στο Ηράκλειο την προετοιμασία της για το παγκόσμιο κύπελο της Κίνας. Πολλούς και διάφορους λόγους να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας πρώτα απ' όλα σε ένα γνώριμο φιλικό περιβάλλον. Δεύτερον, ήρθαμε να παίξουμε τα πρώτα φιλικά εδώ. Είναι ένα είδος ανταπόδοσης για τον κόσμο. Όλη αυτή τη φιλοξενία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, την ανταπόκριση και ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας της πρόκρισης και ο τρόπος που ήρθε, το οφείλουμε και στον κόσμο στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη που ερχόντουσαν και βλέπαν τα παιχνίδια. Και θέλουμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας μας, να επιστρέψουμε για το τουρνουά Ακρόπολης. Και στη συνέχεια είναι το ταξίδι στην Κίνα. Θα πάμε αρκετά πιο νωρίς σε σχέση με άλλες διοργανώσεις. Θα είμαστε 12 μέρες πιο νωρίς εκεί. Όπως δείχνει και το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας, οι βλέψεις της επίσημης αγαπημένης το παγκόσμιο της Κίνας είναι υψηλές. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ηγέτη και με γρανάζια παίκτες που έχουν παραστάσεις από τα καλύτερα πρωταθλήματα και το NBA, η εθνική είναι πανέτοιμη για να διεκδικήσει ένα μετάλλιο και γιατί όχι και το χρυσό. Ούτως ή άλλως, οι στοιχηματικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο μας δίνουν στην τέταρτη θέση για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέχρι τώρα οι πρώτες 10 μέρες κυλήσαν ομαλά. Τα παιδιά ήρθαν όλα έτοιμα, δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο ώστε να μπουν στο ρυθμό μας και προχωράμε μέρα με τη μέρα αυξάνοντας την ένταση και θέλοντας να φτάσουμε στο επιθετικό σημείο. Είναι όλα είναι καλά μέχρι τώρα, πολύ καλά. Πανέτοιμοι, θα δούμε τώρα, είναι βέβαια λίγο περίεργη η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας μας. Ουσιαστικά το δεύτερο και πιο βασικό στάδιο θα γίνεται πέρα στην Κρήτη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στο μέρος που είμαστε. Η Ελλάδα θα παίξει στις 8 Αυγούστου στα 2 ωράκια με το Ιράν, στις 9 Αυγούστου με την Ουγγαρία και στις 11 Αυγούστου ξανά με το Ιράν στο τουρνουά Aegean, ενώ θα συνεχίσει στο τουρνουά Ακρόπολης Eurobank, όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά της Ιταλία, Τουρκία και Σερβία, πριν ταξιδέψει στην Κίνα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι στη Ιορδανία, Κίνα και Τουρκία Σενεγάλη. Η εθνική στον όμιλό της στο παγκόσμιο κύπελο θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο την 1η Σεπτέμβρη, την Βραζιλία στις 3 Σεπτεμβρίου και τη Νέα Ζηλανδία στις 5 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι κατά το παρελθόν έχει πολλές καλές ομάδες, πάρα πολύ ταλέντο η εθνική. Εμείς αυτό που έχουμε τώρα σαν στόχο, βέβαια έχουμε εντάξει και έναν παίχτη ο οποίος λέει Γιάννη Αντετοκούμπο, είναι κορυφαίος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ένα υπερόπλο. Αλλά θα πρέπει να αποδουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε και εμείς, όσο μπορεί να μας βοηθήσει και αυτός. Και είναι χαρά μου που μπορώ και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης καθηκόντων από τον Αριστίδη Ανδρικόπουλο στον διάδοχό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Η τελετή παράδοσης παραλαβής της θέσης του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επισημότητα παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας στους Τρακομακεδόνες. Με ιδιαίτερη επισημότητα αλλά και χωρίς να λείψουν οι αιχμές, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής της θέσης του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας στους Θρακομακεδόνες. Ο νέος αρχηγός αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, αφού ευχαρίστησε το ΚΙΣΕΑ για την επιλογή του, τόνισε ότι οραματίζεται μια σύγχρονη αστυνομία που θα προκύψει μέσα από μια δυναμική μεταρρύθμιση. Ο κύριος Καραμαλάκης τόνισε ακόμη ότι η επιτυχής διοικητική μεταρρύθμιση συνδέεται άρρηκτα και με την ορθή αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις και ότι η δέσμευσή του αποτελεί η ηθική και εργασιακή επιβράβευση της βέλτιστης απόδοσης του προσωπικού και η εξασφάλιση συνθήκων αξιοκρατίας σε όλη την ιεραρχική κλίμακα. Αναφέρθηκε επίσης στο νέο καθοριστικό ρόλο της αστυνομίας σε εθνικό επίπεδο με την ολοκληρωμένη διαχείριση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων γεωστρατηγικής ιδίως σημασίας, όπως η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και η κατάρτιση στρατηγικών εθνικής ασφάλειας. Στο θέμα αυτό, όπως είπε ο αρχηγός, επιδίωξή του είναι η Ελλάς να συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια αλλά και να συντελεί στη δημιουργία ενός οργανωτικά επιτυχημένου σχεδιασμού υποδοχής των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία με όρους σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και προάσπισης των ελευθεριών τους. Ο απερχόμενος αρχηγός
Υπουργός Αριστίδης Ανδρικόπουλος στην ομιλία του αναφέρθηκε συνοπτικά στους βασικούς άξονες που κινήθηκε, καθώς και στην πορεία του στο σώμα, αφήνοντας κάποιες αιχμές για τον τρόπο που αποχώρησε, ενώ ευχαρίστησε προσωπικά μέσα από την καρδιά του τον τέος Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του στην θέση του αρχηγού, καθώς και τους πρώην υπουργούς Παναγιώτη Σκουρλέτη και κυρίως την Όλγα Γεροβασίλη για την τόσο άψογη, επιτυχημένη και ειλικρινή συνεργασία. Επιμένει η Άγκυρα στις προκλητικές δηλώσεις. Αυτή τη φορά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα παρουσίασε χάρτη ο οποίος έδειχνε την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας να εκτείνεται σε όλη την περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου. Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Τουρκία. Αυτή τη φορά ανέλαβε να παρουσιάσει τις ακραίες διεκδικήσεις της γειτονικής χώρας ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα, παρουσίασε χάρτη με την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας να φτάνει έως και την Κρήτη. Στην ομιλία του, στο συνέδριο των πρεσβευτών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, ανέφερε επίσης ότι η Άγκυρα επιθυμεί να δει την Ελλάδα ως εταίρο για όλα τα θέματα της περιοχής στο πλαίσιο του Καζάν-Καζάν, δηλαδή της αμοιβαία εποφελούς συνεργασίας. Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και να είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, τόνισε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία διεύθυνσης αμυντικής διπλωματίας. Δεν ξεχνάμε όμως ότι η χώρα μας, που παραδοσιακά κρατάει κλάδο ελαίας, είναι μια χώρα η οποία διαθέτει και ξύφος. 74 χρόνια συμπληρώνονται από το έγκλημα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του λαού της Ιαπωνίας. 6 και 9 Αυγούστου του 1945 το πυρηνικό Μανιτάρι εξαφάνισε από προσώπου γης χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Στις 6 Αυγούστου του 1945, το βομβαρδιστικό Enola Gay στις 8 και 4 το πρωί ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα ουρανίου, την οποία οι Αμερικάνοι βάφτισαν Little Boy στην Χιροσίμα των 300.000 κατοίκων. Ένα εκτυφλωτικό φως γέμισε το αεροσκάφος. Γυρίσαμε και κοιτάξαμε τη Χιροσίμα. Η πόλη ήταν σκεπασμένη από ένα τρομερό σύννεφο που ανέβαινε σαν μανιτάρι. Κανείς δεν μιλούσε. Εύθνης, όλοι άρχισαν να φωνάζουν. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε». Ο συγκυβερνήτης του Enola Gay, Lewis, έγραψε στο ημερολόγιο του «Θεέ μου, τι κάναμε». Όσοι βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης πέθαναν αμέσως, ενώ τα πτώματά τους μετατράπηκαν σε κάρβουνα. Σχεδόν όλα τα κτίρια σε ακτίνα ενός μιλίου από το σημείο 0 της έκρηξης ισοπεδώθηκαν, ενώ όλα τα έφλεκτα υλικά όπως το χαρτί άρπαξαν φωτιά σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Οι επιζήσαντες περιγράφουν ένα κυριολεκτικά εκτυφλωτικό φως και ένα ξαφνικό και σαρωτικό κύμα θερμότητας. Ο αρχικός αριθμός των θυμάτων που πέθαναν ακαραία από την ρήψη των βομβών υπολογίζεται σε περίπου 70.000 στη Χιροσίμα. Όμως οι ολέθριες συνέπειες της πυρηνικής ακτινοβολίας στους επόμενους 4 μήνες αύξησαν τον αριθμό των νεκρών σε 166.000. Μέχρι το 1950 ο απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τα 200.000 θύματα. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί για αρκετές ώρες. Όλες οι επικοινωνίες με την πόλη σταμάτησαν στις 8 και 16 πρώτα λεπτά το πρωί και σταδιακά έφταναν πληροφορίες για μια μεγάλη έκρηξη. Τελικά ένας αξιωματικός απεστάλλει με αεροσκάφος να επιθεωρήσει από αέρος τι είχε συμβεί. Ενώ βρισκόταν ακόμα 100 μίλια μακριά, άρχισε να δίνει αναφορές για ένα τεράστιο σύννεφο που κάλυπτε την πόλη. Η πρώτη επιβεβαίωση της επίθεσης με ατομική βόμβα ήρθε 16 ώρες αργότερα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν την επίσημη ανακοίνωση. Τα ραδιόφωνο μετέδιδαν δήλωση του Προέδρου Τρούμαν που πληροφορούσε το κοινό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν μια βόμβα νέου τύπου στην Ιαπωνική πόλη της Χιροσίμα. Ο Τρούμαν προειδοποίησε ότι αν η Ιαπωνία εξακολουθούσε να αρνείται την παράδοσή της ανεφόρων, όπως προέβλεπε η δήλωση του Πότσνταμ της 26ης Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπληταν και άλλους στόχους με συντριπτικά αποτελέσματα. Στις 8 Αυγούστου η Σοβιετική Ένωση κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία, τερματίζοντας τις ελπίδες των Ηνωμένων Πολιτειών για λήξη του πολέμου πριν την είσοδο της Ένωσης στο πολεμικό θέατρο του Ειρηνικού. Στις 15 Αυγούστου η Ιαπωνία ανακοίνωσε την παράδοσή της στις συμμαχικές δυνάμεις, θέτοντας τέρμα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ρήψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι λίγες μέρες αργότερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του 20ου αιώνα που σφράγισαν την νίκη των συμμάχων κατά του άξονα και κατατάσσεται συχνά ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Πίσω στα δικά μας τώρα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 37χρονο και ένα 16χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμό με μολότοφ στις Αρχάνες. Μπροστά σε μια πρωτοφανή αποκάλυψη, βρέθηκαν πυροσβέστες και αστυνομικοί, συλλαμβάνοντας δύο νεαρά άτομα για εμπρισμό με μολότοφ. Το πρωτοφανές περιστατικό εκτελήθηκε στις Αρχάνες, όταν διερχόμενος οδηγός είδε ένα αυτοκίνητο να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το Γιούχτα και ταυτόχρονα φλόγες να ξεπηδούν από τα χόρτα. Κινητοποιήθηκε για το ανακριτικό της υπηρεσίας και συνέλεξε πληροφορίες και από καταθέσεις που πήρε ενημερώθηκε για ένα ύποπτο αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή και πιστεύαμε ότι αυτό ευθύνεται για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία που ειδοποιήθηκε επικεντρώθηκε αρχικά στην προσπάθεια να σβήσει τη φωτιά πριν πάρει έκταση. Ταυτόχρονα, το ανακριτικό τμήμα και η ασφάλεια Ηρακλείου αναζητούσαν το σημείο όπλων με τους υπόπτους, αφού το σημείο βρέθηκε το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Επενέβη πολύ γρήγορα και με πολλές δυνάμεις και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά εν τη γενέση της περίπου στο 1,5 στρέμμα. Ο 37χρονος από το Ηράκλειο και ο 16χρονος με καταγωγή από χωριό του Δήμου Γόρτινας εντοπίστηκαν στην Αιμοδάρα και συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, ένας 37χρονος ημεδαπός από το Ηράκλειο και ένας 16χρονος ανήλικος από το Ηράκλειο. Στα πλαίσια της ανάκρισης ομολόγησαν την πράξη τους. Ομολόγησαν ότι αυτοί από πρόθεση έβαλαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι μπύρας φτιάχνοντας δηλαδή ένα τύπο μολότοφ. Οι κατηγορούμενοι δεν άρχισαν να ομολογήσουν ότι έβαλαν τη φωτιά με μολότοφ και ανέβηκαν μάλιστα στο Γιούχτα, όπου έβλεπαν τους προσβέστες να προσπαθούν να τη σβήσουν. Με εντολή του εισαγγελέα κρατούνται προκειμένου να εμφανιστούν στο αυτόφορο. Αυτά είναι προϊόν της δικογραφίας που δεν μπορούμε να, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να τα ανακοινώσουμε. Είναι στα πλαίσια της προανάκρισης που διεξάγεται. Βέβαια, αυτά δεν είναι φυσιολογικές συμπεριφορές, τα έχουμε πει. Ο χάρτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς κατατάσσει ολόκληρη την Κρήτη στο δίκτυο 4 με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών να προειδοποιεί σαφώς ότι απαγορεύεται κάθε εργασία με τη χρήση φλόγας στην Ήπεθρο. Στα χέρια του εισαγγελέα Ηρακλείου έχει φτάσει η υπόθεση του λιγμένου υγειονομικού υλικού στην αποθήκη και ενδεχομένως και σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κρήτης. Η εισαγγελική έρευνα προκλήθηκε ύστερα από καταγγελία εργαζομένου του ΕΚΑΒ από τις αρχές Απριλίου. Μια πολύ περίεργη και ταυτόχρονα σοβαρή υπόθεση διερευνά ο εισαγγελέας Ηρακλείου αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του υγειονομικού υλικού στην αποθήκη του Ηρακλείου αλλά και ενδεχομένως στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κρήτης. Η υπόθεση αφορά στη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας, η οποία προκλήθηκε ύστερα από καταγγελία εργαζομένου του ΕΚΑΒ στον εισαγγελέα Ηρακλείου τον περασμένο Απρίλιο. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε επίγουσα την έρευνα και διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από πτεσματοδίκη. Η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, τέλη Ιουλίου, και ο φάκελος των καταθέσεων επέστρεψε στον εισαγγελέα και σε αυτή τη φάση βρίσκεται προς αξιολόγηση από τον λειτουργό για την ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών και σε ποια κατεύθυνση. Ο καταγγέλων υπάλληλος του ΕΚΑΒ καταγγέλει. Διαπίστωσα ότι υπάρχει λιγμένο και μη αποστηρωμένο υγειονομικό υλικό στην αποθήκη, καθώς και υλικό που θα έλυγε άμεσα και εντός μηνός. Ο ίδιος φέρεται να έχει αναφέρει στην καταγγελία του προς τον εισαγγελέα ότι έχει κάνει και υπηρεσιακό σημείωμα προς τους υφισταμένους του στις αρχές Απριλίου, ενώ καταλήγει ότι δεν του εγκρίθηκε μετά την καταγγελία η άδεια που είχε ζητήσει, πως δέχτηκε απειλές και τον ενημέρωσαν ότι θα λεχτεί πειθαρχικά για παράπτωμα. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης Ανέστης Κιούλπαλης, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στον εισαγγελέα για την υπόθεση, ανέφερε πως τα υλικά που βρέθηκαν να είχαν λήξει ήταν ευτελούς αξίας και πως δεν υπήρξε θέμα διασπάθησης, δημόσιου χρήματος ή ασφάλειας του πολίτη. Οι υλικά που λήγουν υπάρχουν παντού. Υπάρχουν διαδικασίες πώς αποσύρονται. Αυτός ο υπάλληλος, αντί να τα αποσύρει με τις διαδικασίες που έπρεπε, έκανε καταγγελία. Αντί να μας ενημερώσει και να κάνει τη διαδικασία, έκανε καταγγελία. Από την εισαγγελική έρευνα προκύπτει ότι υπήρχε λιγμένο ή κοντά σε λήξη υγειονομικό υλικό στις αποθήκες του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο. Για εμάς τουλάχιστον και για τον εντολέα μου πρωτίστως όλα αυτά συνέβησαν για την ανθρώπινη ζωή. Αξία έχει η ανθρώπινη ζωή και όχι κατά πόσο ήταν ακριβά αυτά τα φάρμακα ή φτηνά. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις της έρευνας Tech in Life, η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακά ποσοστά χρήσης του διαδικτύου από παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών στην Ελλάδα. Την ώρα που στους δρόμους τα σκυμμένα κεφάλια και η προσήλωση στις οθόνες ακόμα και εν κινήσει κυριαρχούν, οι ειδικοί δεν σταματούν να φέρουν στο φως άκρως ανησυχητικά ευρήματα. 4 στα 5 παιδιά στην Ελλάδα ηλικίας 5 έως 12 ετών κάνουν εκτεταμένη χρήση του ίντερνετ, σύμφωνα με την έρευνα Focus on Tech Life της Focus Bari.
Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 62% απασχολούνται με το ίντερνετ παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών, το 81% των παιδιών 7 έως 8 ετών σερφάρουν στο διαδίκτυο, ενώ 9 στα 10 παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών κάνουν εκτεταμένη χρήση. Αδιαπραγμάτευτη η έκκληση των ειδικών προς τους γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους την ηλεκτρονική απομόνωση που αυτομάτως θα αφήνει έκθετα στους κινδύνους του διαδικτύου. Ναι, πολλές ώρες. Πολλά παιδιά, πάρα πολλές ώρες. Αλλά είναι πολλή ώρα στα κινητά. Ας πούμε, εγώ κινητό έχω ένα Nokia μικρό. Και άλλοι είναι με το τόσο και είναι. Το θέμα είναι το ότι απασχολούνται πάρα πολύ. Και είναι πολύ κακό. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά και δεν κάνουν αυτό που κάναμε εμείς παλιά. Δηλαδή να βγαίνουν έξω να παίζουν. Και είναι πίσω από μηθόνι του υπολογιστή και είναι κινητό από πίσω. Πολλά LOL παίζω, Dota, αυτά. Τύπου Fortnite. Όχι, Fortnite δεν παίζω. Δεν σηκώνει υπολογιστή μου γι' αυτό. Αλλιώ θα έπαιζα. Ασχολείσαι πολλές ώρες. Τώρα το καλοκαίρι, ναι. Αρκετές. 4-5. Καμιά φορά να μην βγούμε, ξέρω, έξω για να κάτσουμε στον υπολογιστή. Αλλά εντάξει, δεν το θεωρώ εθισμό. Fortnite, PUBG. 2 ώρες την ημέρα περίπου. Τι παιχνίδια παίζετε? Τα πάντα. Πόσες ώρες κάθεστε περίπου? 2. Ακόμα και σε πολύ μικρές ηλικίες, τα παιδιά εθίζονται στη βία, με τον υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δικτύου Γιώργου Κόρμα να κάνει σαφές ότι πρέπει να μπαίνουν όρια στη χρήση του παιχνιδιού, διότι είναι εξαιρετικά εθιστικό. Οι γονείς συνήθως απευθύνονται στη γραμμή στο 210-676-86 όταν βρίσκονται σε απελπισία, όταν έχουμε καταστάσεις όπου παιδιά χτυπούν τους γονείς τους, παιδιά εγκαταλείπουν το σπίτι γιατί τους διέκοψαν το παιχνίδι και παιδιά το που φτάνουν σε σημείο να πηγαίνουν και στο σχολείο. Αυτό για πρώτη φορά το βλέπουμε σε πολύ μικρές ηλικίες και αυτό οφείλεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 14 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας να μελετούν την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής με κίνητρα που θα θεσμοθετηθούν τους επόμενους μήνες. Υψηλά στην ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου παραμένουν μια σειρά από 14 μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας ασπίδας προστασίας, όπως ονομάζονται. Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το σχέδιο που μελετάται από το Υπουργείο Εργασίας έχει σαν βάση την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με κίνητρα που θα θεσμοθετηθούν στους επόμενους, όπως αναφέρουν, μήνες. Σύμφωνα με τα σενάρια που ακούγονται, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν χορήγηση υποτροφιών για νέες μητέρες που είναι φοιτήτριες, για τις νέες μητέρες κάτω των 30 ετών θα δοθούν πρόσθετες παροχές, όπως επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη προγράμματα, δεν θα καταργηθεί κανένα από τα υπάρχοντα επιδόματα, αλλά θα ενισχυθούν για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένειά του, εφόσον πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψος 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο, το οποίο θα μπορεί να ξεργυρώνει σε βρεφονιπιακό σταθμό της επιλογής της. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα προκειμένου η οικογένεια να μπορεί να γεννήσει παιδιά και να τα μεγαλώσει και να τα σπουδάσει. Ξέρετε, στα πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να έχουν σίτηση και στέγαση. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν βρει σαν αντιστάθμισμα τις μεταγραφές για να μπορεί να σπουδάζει ένα παιδί και να μετακινείται στον τόπο κατοικίας και βάζουν μοριοδότηση, ακούστε το αυτό, η μοριοδότηση για ένα τρίτεκνο, για μια τρίτεκνη οικογένεια είναι ένα μόριο. Όπως για μια πολίτεκνη είναι 2. Δεν δίνεις λύσεις δημογραφικές έτσι. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχίας, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, θα δοθεί μεγαλύτερη χρονικά άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες, επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών με ποιοτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. Δημιουργία προγράμματος στήριξης όσων επιστρέφουν στην αγορά εργασίας έπειτα από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή τη βοήθεια ηλικιωμένων. Κάθε μέτρο στήριξης της οικογένειας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα δεν επαρκούν, χρειάζονται πολύ περισσότερα έτσι ώστε να αναστραφεί το κλίμα. Γιατί αν συνδυαστεί και με το brain drain, δηλαδή νέοι άνθρωποι που έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Σημαντική υποστηρίζεται ότι είναι παράμετρος και των τοκετών, καθώς τα μέτρα περιλαμβάνεται και η θέσπιση καθεστώτος εμπιστευτικού τοκετού, ανώνυμη γένα, για να εκλείψουν τα φαινόμενα επικίνδυνων τοκετών και κατάληψη βρεφών. Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων κοιήσεων, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους και τις επιλογές που έχει μια γυναίκα που αντιμετωπίζει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αλλά και η απρόσκοπη πρόσβαση στη δωρεάν, νόμιμη και ασφαλή διακοπή της για όλες τις γυναίκες. Θα πρέπει, εκτός από αυτό το διχιλιάρο, να επανέλθει και το επίδομα στα
προηγούμενα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και ποσά που δινότανε. Ξέρετε, το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τιμώρησε τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς κόβοντας αυτό το δημογραφικό επίδομα των 500 ευρώ που έπαιρνε το κάθε προστατευόμενο παιδί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που περιλαμβάνει τα 14 μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, συγκαταλέγεται η ανάδειξη του ρόλου των δημόσιων μευτηρίων, επανεξέταση του πλαισίου του ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα υπογόνιμα ζευγάρια. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έχει εξασφαλίσει 180 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή επιδόματος του κετού 2.000 ευρώ σε περίπου 90.000 ζευγάρια από τον Ιανουάριο του 2020, με εξαίρεση εκείνα που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα. Τέλος, τα μέτρα περιλαμβάνουν νομοθετική παρέμβαση για επέκταση από τους 18 στους 24 μήνες μετά το τοκετό, η προστασία από απόλυση για τις εργαζόμενες μητέρες και καθιέρωση τηλεργασίας και η μη απασχόληση στο δημόσιο για τους νέους γονείς που το επιθυμούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν πραγματικά αναπτυξιακά μέτρα στη χώρα με τη δημιουργία νέων θέσεων συνεργασίας. 121 μετανάστες βρίσκονται εν πλώ στο ισπανικό πλοίο Open Arms από την περασμένη Πέμπτη αναζητώντας ασφαλές λιμάνι. Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε οπλοστάσιο ρωσικής στρατιωτικής βάσης στη Σιβηρία. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ελπίζουν. 121 μετανάστες βρίσκονται εν πλώ στο ισπανικό πλοίο Open Arms από την περασμένη Πέμπτη. Η μη κυβερνητική οργάνωση αναζητά ένα ασφαλές λιμάνι για να τους αποβιβάσει. Το ταξίδι που ξεκίνησε από την Λιβύη ήταν εξοδοτικό για όλους. Πολλοί από τους επιβαίνοντες καταγγέλουν ότι έχουν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμού από λανθρεμπόρους. Το Open Arms αιτήθηκε άδεια για να μπορέσει να δέσει σε λιμάνι της Ιταλίας, όμως δεν έγινε δεκτή. Οι δήμαρχοι της Βαλένθια και της Καταλωνίας όμως ζήτησαν από την ισπανική κυβέρνηση να τους δώσει άδεια προκειμένου να αποβιβαστούν οι μετανάστες. Όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, πολλοί από τους πρόσφυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή χωρικά ύδατα κοντά στη Λαμπεντούζα. Λίγο πιο πέρα τις επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζουν τα πλοία Ocean Viking και Alan Kurdi. Την περασμένη Κυριακή 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μάλτας, καθώς ήταν η μόνη χώρα που έδωσε την άδεια. Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε οπλοστάσιο ρωσικής στρατιωτικής βάσης στη Σιβηρία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και στρατιώτες, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε πως τα τραύματά τους προκλήθηκαν από θραύσματα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Κράσνογιάρσκ, με την περιοχή να κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, οι αρχές εκένωσαν το χωριό Καμένκα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από φωτιά που πέρασε πάνω από τη βάση. Κομμάτια από οπλικό υλικό εντοπίστηκαν μέχρι και 15 χιλιόμετρα μακριά. Οι μικροεκρήξεις συνεχίστηκαν για πολλές ώρες, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εκτόξευση βλημάτων προχώρησε η Βόρεια Κορέα το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές της Νότιας Κορέας, επρόκειτο για μικρού βεληνικούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας. Είναι η τέταρτη εκτόξευση που πραγματοποιεί η Πιονγκιάνγκ μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκούν στην αποκρατικοποιημένη ζώνη της Κορεάτικης Χερσονήσου. Συνάντηση όπου είχε συμφωνηθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εκτίμησε ότι η εκτόξευση δεν παραβιάζει τη συμφωνία του με τον Κιμ Γιονγκούν. Η Πιονγκιάνγκ δεν κρύβει την δυσφορία της για τις κοινές ασκήσεις που πραγματοποιούν ΗΠΑ και Νότια Κορέα. Στην άλλη όψη της διεθνούς επικαιρότητας τώρα, ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο της Ουάσιγκτον στη ΣΥΠΑ, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία του Κιέβου στην Ουκρανία βρήκε τον πελάτη προσπαθώντας να πιάσει ένα πόνι που είχε δραπετεύσει από το Πανεπιστήμιο Ζωής και Περιβάλλοντος. Όσον αφορά τον κινηματογράφο τώρα, η πολυαναμενόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε με πρωταγωνιστές τον Αλ Πατσίνο και τον Ρόμπερ Ντενίρο με τον τίτλο Irishman θα είναι η ταινία της πρεμιέρας του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο της πολιτείας Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο πιλότος ενός μονοκινητηρίου αεροπλάνου αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροσκάφος στον κεντρικό Route 7, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτίους του Σιάτλ. Η κάμερα ασφαλείας ενός περιπολικού αυτοκινήτου κατέγραψε την προσγείωση, ενώ στη συνέχεια ο αξιωματικός που βρισκόταν σε υπηρεσία ακολούθησε το αεροσκάφος. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με δύναμη στην άσφαλτο αλλά χωρίς υλικές ζημιές. Μπήκε για λίγο στο αντίθετο ρεύμα, αλλά ο πιλότος κατάφερε τελικά να κόψει ταχύτητα και να σταματήσει στο κόκκινο φανάρι πριν από μεγάλη διασταύρωση όπου διέρχονταν με ταχύτητα άλλα οχήματα.
Η αστυνομία του Κιέβου βρήκε τον πελάτη προσπαθώντας να πιάσει ένα πόνι που είχε δραπετεύσει από το Πανεπιστήμιο Ζωής και Περιβάλλοντος. Το συμπαθές τετράποδο με το όνομα Μπούσα κατάφερε να ξεφύγει για αρκετή ώρα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να το πιάσουν. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, το ηλικίας 10 ετών πόνι ξέφυγε για πρώτη φορά. Υποσχέθηκαν πάντως να προσέχουν πολύ περισσότερο στο μέλλον, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Αλ Πατσίνο είναι οι πρωταγωνιστές της πολύ αναμενόμενης ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε, The Irishman. Η ταινία παραγωγής της τηλεοπτικής πλατφόρμας του Netflix βασίζεται στο best-seller βιβλίο του ερευνητή και πρώην αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελία Charles Brand με τίτλο «Άκουσα ότι βάφει σπίτια». Μία φράση που στην ορολογία των γκάνγκστερ σημαίνει «Έμαθα ότι είσαι εκτελεστής». Το βιβλίο δίνει μία εκδοχή για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Αμερικανού συνδικαλιστή που ήταν ηγετική μορφή του Σωματείου Οδηγών Φορτηγών Τζίμι Χόφα το 1975. Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ για το σενάριο της λίστας του Σίντλερ, Στίβ Ζαΐλιαν. Yes, I do, sir. Where are you going? Going to work. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υποδίεται τον γκάνγκστερ Φράνκο Ιρλανδό Σιράν και ο Αλ Πατσίνο τον Τζίμι Χόφα. Το Irishman θα είναι η ταινία της πρεμιέρας του 57ου New York Film Festival τον Σεπτέμβριο και όχι του Φεστιβάλ της Βενετίας όπως πολλοί ανέμεναν. Για τον Μάρτιν Σκορτσέζη οι λόγοι είναι προσωπικοί. You can't miss the big picture. Sooner or later. Get the gun out of his hand! Everybody put here has a date. Το οσκαρικό cast της ταινίας συμπληρώνουν ο Τζο Πέσι, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, η Άννα Πάκουιν, ο Μπόμπι Καναβάλε. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. Αθλητικά νέα, η ΠΑΕ ΟΦΗ παρουσίασε στους εκπροσώπους του τύπου το νέο τεχνικό της ομάδας Γιώργο Σίμο, ενώ ανακοίνωσε και οριστικά την λύση της συνεργασίας της με τον Έρικ Πάρσον. Παρουσία του Μιχάλη Μπούση, του Γιάννη Σαμαρά και τον Ηλία Προυσανίδη και Γιώργου Σαμαρά, η ΠΑΕ ΟΦΗ παρουσίασε τον Γιώργο Σίμο στους εκπροσώπους του τύπου. Ο νέος τεχνικός του ΟΦΗ δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα μετά από 18 χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στους στόχους του αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταρχήν, για μας στόχος είναι η κάθε μας μέρα. Η καθημερινή βελτίωση, προσωπική και ομαδική. Αυτό αμέσως συνεπάγεται ότι στόχος μας είναι και η κάθε εβδομάδα, άρα και ο κάθε αγώνας μας. Άρα έχουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα που μπορεί να είναι από 36 μέχρι ανάλογα αν θα είμαστε στα play out ή στα play off με τις πιθανότητες που έχουμε. Άρα εμείς θέλουμε όλο αυτό το μαραθώνιο, ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος, όσους περισσότερους βαθμούς μπορέσουμε να έχουμε για τη φετινή σεζόν, ούτως ώστε να βάλουμε μια καλή βάση, ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα step παραπάνω. Αυτό πάντα μέσα από ταπεινότητα, πολλή δουλειά και βήμα-βήμα. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε τι έχουμε καταφέρει και θα βάλουμε τον επόμενο στόχο μας. Στο περιθώριο της παρουσίασης, ο Μιχάλης Μπούσης ξέσπασε για την κατάσταση στα τηλεοπτικά, ενώ ρωτήθηκε και απάντησε για το project που βρίσκεται σε εξέλιξη και πώς έχει στο μυαλό του τον ΟΦΗ που κτίζεται. Κοιτάξτε, τα τηλεοπτικά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαμε κάνει μια συζήτηση με την Nova αρχής. Είχε μπει και η ΕΡΤ μέσα στη μέση, έδωσε μια πρόταση η ΕΡΤ. Η πρόταση αυτή δεν ήρθε γραφτή, απλώς μιλάγαμε και ήρθε προφορικά. Τη δεχτήκαμε αυτή την πρόταση. Η κυβέρνηση άλλαξε, τώρα είναι καινούρια κυβέρνηση και τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα που γίνονται. ΟΦΗ είναι η μόνη ομάδα μέχρι στιγμής που δεν έχει συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει το Open στην τηλεόραση τη δικιά της, όπως ξέρετε. Και μέχρι σήμερα είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει συμβόλαιο. Γίνονται κάτι προσπάθειες και με την Nova και με την ΕΡΤ να δούμε πού θα πάμε, αλλά συμβόλαιο όπως υπογράφτηκε πέρσι στον ΟΦΗ δεν θα υπογραφεί φέτος. Και αυτή η αδικία που πήρε η Κρήτη στα χρήματα που πήρε, εγώ δεν θα το δεχτώ φέτος. Είναι για μένα έσχρος να έπαιρνε τα χρήματα που πήρε ο ΟΦΗ σαν ομάδα
και σαν ένα νησί, σαν Κρήτη, και να παίρνουν άλλες ομάδες 600, 700, 800, 1 εκατομμύριο, 1,5, 2 παραπάνω από ό,τι πήραμε εμείς. Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σουηδό ποδοσφαιριστή Eric Parson, ο οποίος ήρθε στην ομάδα τον περασμένο Γενάρη και αγωνίστηκε σε 7 αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου, ενώ τον ευχαρίστησε και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.